εκεί. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι. Ναι. Καλά, με συγχωρείτε. Αυτό βάλτε το στη υπάρχει Βουλή. Κάτι κρυφό στον ήλιο. Ναι, υπάρχει. Βάλτε το στη Βουλή. Με προτεραιότητά σας. Τι ωραία, τι ωραία κίνηση από την. Ναι, σας το προτείνουμε. Βάλτε το στη Βουλή. Αλλά μου φαίνεται τώρα. Βάλτε το στη Βουλή. Βάλτε το στη Βουλή. Λοιπόν, πρώτον. Ο Διόδη θα ρωτήσω για το Λαζόπλογο. Γιατί πρέπει να κύριε. Επιτρέψτε μου πριν πάμε στο Λαζόπλογο, θα σας πω για όποιο Λαζόπλογο θέλετε, αλλά θα σας πω για το πλεόνασμα. Πρώτον, το βασικό είναι ότι είναι ένα πλεόνασμα το οποίο προήλθε μέσα από πολιτικές που δημιούργησαν δυστυχία. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε μια κυβέρνηση που κλείνει νοσοκομεία, κλείνει σχολεία, περικόπτει μισθούς και καθυστερεί πληρωμές προς τον ιδιωτικό τομέα, οφειλές της και δημιουργεί πλεόνασμα. Πρώτον. Εσείς και με αυτές τις προϋποθέσεις όμως ορισμένοι δικές σας, δεν ξέρω εσείς προσωπικά, το αμφισβητούσατε και αυτό το πλεόνασμα, για να είμαστε δίκαιοι. Λέγαμε αυτό ακόμα και αυτό με αυτές τις δυσμένειες. Και εδώ λέμε ότι υπάρχει μια οφειλή του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα, η οποία στο βαθμό που διατηρείται αυτή η καθυστέρηση και απλώς ανακυκλώνεται, δηλαδή δημιουργείται για νέους και πληρώνονται κάποιοι πάρα πολύ παλιοί, δημιουργεί μια εικόνα που είναι σε ό,τι αφορά αυτό πλαστή. Δεύτερον, δεν μπορούμε τώρα να πανηγυρίζουμε για το διαγωνισμό δυστυχίας ο οποίος ξεκίνησε. Δηλαδή δεν πανηγύρισε κανείς δωράκια. Ορίστε. Δεν πανηγύρισε κανείς και πάντως όχι και εμείς. Τρίτον, και για σας σίγουρο είναι. Και τρίτον, δεν μπορούμε, αλλά μιλούσα για την κυβέρνηση. Και τρίτον. Είτε ακούσατε κάποιο πανηγύρισμα. Δεν μπορούμε, ναι, λέτε ότι τι να κάνουμε, τρομερό δηλαδή, που είναι που δίνεται. Με κύριε Μιλιέ στη Βενεζουέλα κάνανε τρεις Πάσχα με διαδηλώσεις. Άντε πάλι με τη Βενεζουέλα. Όχι, δεν βλέπω να το λέτε όμως. Με συγχωρείτε. Δεν σας το έφεραν σαν πρότυπο εδώ. Δεν σας το έκανε. Και στη Βραζιλία το 40% ζει σε. Ναι, αλλά στη Βραζιλία πήγε ο κύριος Τσίπρας. Ωραία, εσείς που και έλεγε ότι είναι πρότυπο κοινωνική συνοχή. Με συγχωρείτε τώρα. Εσείς που πήγατε, λοιπόν, παρακαλώ. Ρίχνανε πλαστικές φέρες στην Κυριακή στη Βενεζουέλα, στον Τζάβες εκεί στο Μαδούρο. Είναι καταστροφικές οι πολιτικές σας. Εντάξει. Από οποιαδήποτε άποψη. Πείτε, όταν λοιπόν γίνονται περικοπές σαν κι αυτές που κάνετε εσείς, δημιουργείται ύφεση στην οικονομία. Εσείς έχετε λεφτά. Η ύφεση δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο και το να δίνετε εκ των υστέρων κάποια δωράκια τα οποία λειτουργούν σαν χάντρες και καθρεφτάκια, δεν θεραπεύει το θέμα. Ίσα-ίσα το κάνει χειρότερο. Και από μακροοικονομική άποψη και από την άποψη της κοινωνικής συνοχής. Αυτή είναι η βασική μας θέση. Θα πω. Λοιπόν, να το πλεόνασμα το αναγνωρίζετε όμως, υπάρχει υπό αυτές τις συνθήκες που λέτε. Θα δούμε λοιπόν πόσο θα εκτιμηθεί ότι είναι το πλεόνασμα. Θα πρέπει να βάλουμε κάτω τις οφειλές του δημοσίου για να δούμε σε τι ποσοστό, σε 100%, 120%. Ποιες είναι οι οφειλές. Οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών και από εκεί και πέρα το βασικό, επαναλαμβάνω, είναι το πώς προήλθε το πλεόνασμα, διότι το ξαναλέω, το έχω πει σε εσάς. Αν κλείσουμε όλα τα νοσοκομεία, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πλεόνασμα. Πρέπει λοιπόν να πανηγυρίσουμε γι' αυτό. Είναι πολιτική αυτή η οποία. Αυτό βέβαια φαντάζομαι δεν σημαίνει ότι να μην πάρουν έστω αυτό το λίγο αυτοί που έχουν απολύτω. Εμείς λέμε ότι το πλεόνασμα θα έπρεπε όχι, να προκύψει από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το βάλει στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Του κράτου και όχι με τη διάλυση του κοινωνικού κράτου. Με την άποψη των εσόδων από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, από την πάταξη όλων αυτών των δραστηριοτήτων που συνοχίζονται, από τις ελαιομηλικές συναλλαγές μέχρι τις λαθρεμπορίες πετρελοειδών και σιγάρων. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς όταν θα έρθετε στην κυβέρνηση πολιτική πλεονασμάτων δεν θα ακολουθήσετε ή αναπτυξιακών ελλημάτων. Να καταλάβω. Εμείς θα ακολουθήσουμε πολιτική κοινωνικού κράτους. Εντάξει, και την πολιτική αυτή θα τη στηρίξουμε στα έσοδα τα οποία θα προκύψουν με. Οι προϋπολογισμοί τους οποίους θα καταθέτετε εσείς, που θα συντάξετε και θα καταθέτετε, θα προϋπολογίζουν πλεόνασμα ή έλλειμμα για να μοιράζουμε στον κόσμο. Γιατί είναι βασικό. Εντάξει, θα είναι κοινωνικού κράτους, θα είναι αυτό. Ο προϋπολογισμός που θα έχει την υπογραφή του Υπουργού, ευρωβουλευτής θα είσαι και δεν θα είσαι υπουργός. Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν θα είναι. Επειδή είναι ευρωβουλευτής. Εντάξει, λέμε τώρα, μπορεί και να έχει πάρει σε καλό. Είχαμε και το προηγούμενο του Παπακοσταντίνου. Όχι, είναι ένα θέμα αυτό. Αν βγει ευρωβουλευτής, θα μείνει ευρωβουλευτής ή θα γυρίσει να γίνει υπουργός. Λοιπόν, θα είναι πλεονασματική. Ή όχι, τι θα προβλέπουν. Επαναλαμβάνω. Απάντηση δεν πήρα. Επαναλαμβάνω. Όλες τις απαντήσεις θα τις πάρετε. Επαναλαμβάνω.
θετικός προϋπολογισμός, ο ισοσκελισμένος, ο πλεονασματικός. Μάλιστα. Από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σύμφωνα. Διότι δεν μπορεί να είναι πλεονασματικός με τη μέθοδο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέμε θα στηριχτούμε στο δίκαιο φορολογικό σύστημα, στην πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής και επομένως θα έχουμε ισοσκελισμένους και θετικούς προϋπολογισμούς μέσα από εντελώς διαφορετική διαδικασία. Άρα το ερώτημά σας δεν είναι το σωστό ερώτημα. Αυτό το όχι, λέτε το, λέτε, το ερώτημά σας δεν είναι το σωστό ερώτημα, διότι σας είπα, αν κλείσουμε πάντα, όλα τα νοσοκομεία, ναι, είναι καταστροφική πολιτική πάντα, αν τα κάνουμε όλα ιδιωτικά. Οικονομικά έχουμε σπουδάσει. Πάντα θα υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός περαιτέρω νοσοκομείου που το πλεονασματικό θα το κάνει ελληματικό. Εμείς δηλαδή, δεν θέλουμε η χώρα να είναι έρμεο των δανειστών. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Συμφωνούμε λοιπόν. Πάντως για το πλεονάσμα δεν έχει πει αυτό ο κύριος Τσίπρας. Πέρα, το ξέρετε. Και πέρα, είπε ότι είναι στρατηγική επιλογή. Απλώς θα το κάνουμε επειδή το θέλουμε εμείς και όχι επειδή το θέλει τώρα. Αυτό λέω και εγώ. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είναι στρατηγική επιλογή μας το πλεονάσμα. Το ίδιο λέω και εγώ. Δεν θα είμαστε έρμεο των δανειστών. Αλλά τι έρμεο, ξέρμεο, άμα είναι πάρεις πλεονάσμα και μόνος θα κάνεις όπως κάνει η Ιταλία. Το βασικό είναι ότι εσείς έχετε μια πολιτική λιτότητας. Δηλαδή μια πολιτική που συγκεντρώνει πλούτο και εξουσία σε λίγα χέρια, κατεστρέφει τη μικρή επιχείρηση, το μισθωτό του. Τώρα θα μείνετε στην Ευρωβουλή, θα φύγετε. Τώρα ρωτάει η Σιλβάνα, εγώ δεν θα την έκανα. Εγώ λέω ότι η μάχη της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι αυτή η Ευρωβουλή είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη. Ναι. Το κόμμα μου αποφάσισε να δώσουμε αυτή τη μάχη οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους που θα δώσουμε τη μάχη και θα συνεχίσω να την δίνω όπου με καλέσει και με καλεί το κόμμα. Α, όπου τον καλέσει. Εντάξει, λογικό είναι. Εντάξει, και ο Παπακοσταντίνο, ευρωβουλευτή, ήταν και τον έκανε τσάρο. Τι θα πει αυτό. Παιδιά, μία ερώτηση έκανα. Το θέμα είναι αν θα είναι στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνουν αυτά. Τον βλέπω ευρωβουλευτή. Εγώ λοιπόν σα λέω ότι τα πράγματα είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαι στη μάχη της Ευρώπης και θα συνεχίσω να είμαι στη μάχη της Ευρώπης. Οι συνθήκες αλλάζουν και κάθε στιγμή. Σας εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία και βεβαίως κρατώ ότι εάν το κόμμα σας καλέσει να υπηρετήσετε την πατρίδα από ένα άλλο. Αυτονόητο είναι αυτό για οποιοδήποτε στέλεχός μας. Αυτό δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι αυτονόητο για οποιοδήποτε στέλεχός μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνουμε μια κουβέντα τόση ώρα εδώ για το πλεόνασμα και τη διανομή του. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πρώτον, για να μην παρεξηγηθεί.